Καλά, τότε πάμε για jackpot. Έτσι ακριβώς. Μαρία Βούσουλα, λοιπόν, μαζί μας, κυρίες και κύριοι, έτσι ώστε να κάνουμε μια εισαγωγή στο θέμα, γιατί θα μιλήσουμε για τουρισμό. Είπαμε για δροσιά, ανέβηκαν οι θερμοκρασίες μας στο στούντιο. Αυτά είναι. Εντελώς αντικειμενικό ο Σωτήρης. Θα βαθμολογήσουμε, ναι. Κατεβάσουμε και εμείς την εφαρμογή τώρα. Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας δώσω τα στοιχεία, θα σας παραθέσω μάλλον τα στοιχεία που διαμορφώνουν μέχρι στιγμή την τουριστική κίνηση στη χώρα μας. Επιλέξαμε τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για να δούμε πώς πάει η κίνηση μέχρι στιγμής. Θα ξεκινήσουμε από τη Σκιάθο. Βλέπουμε ότι είναι αφήξη αεροδρομίου. Είναι η κύρια πύλη εισόδου τουριστών στο νησί από το αεροδρόμιο. Δεν έχουμε τα στατιστικά στοιχεία από πλοία. Ξεκινάς από Σκιάθο λόγω Ντάνου, μήπως. Ναι, αυτό δεν είναι αντικειμενικό το στοιχείο που δείχνουμε. Ναι. Στην τύχη το βάλαμε, αλλά δεν το σκεφτήκαμε. Σίγουρα θα έχει ανέβει ο τουρισμός στη Σκιάθο. Ντάνος κέρδισε survival, πήγε εκεί. Βλέπεις ότι έχει μια αύξηση 4,9%. Το Μάιο του 2016 ήταν 17.997 οι αφήξεις. Ενώ φέτος έχουμε 18.185. Είναι αυτό το 4,9% πάνω. Μιλάμε για το Μάιο. Πάμε να δούμε όμως και τον Ιούνιο τι ακριβώς συνέβη στη Σκιάθο. Έχουμε τον Ιούνιο του 2016, πέρυσι δηλαδή 31.964 αφήξεις. Και τον Ιούνιο του 2017 36.491. Και έχουμε αύξηση 14%. Στη Σκιάθο όλα αυτά. Να σας πω ότι το 55% των τουριστών της Σκιάθου είναι Βρετανοί. Ένα στοιχείο που μου έδωσαν από εκεί, από το Σύνδεσμο Ξενοδόχων. Στη Σκιάθο, Πάμε πού αλλού. Περίμενα στη Σαντορίνη. Και... Δεν θα γινόταν να μην έχουμε τη Σαντορίνη με στις κάρτες μας. Έχουμε και εκεί αύξηση 18% από τον Μάρτιο μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα που επικοινωνήσαμε με τους ξενοδόχους. Να σας πω μόνο το στοιχείο που μου έδωσαν εκείνοι είναι ότι έχει παραταθεί η τουριστική σεζόν. Δηλαδή ξεκινάει από τέλη Φεβρουαρίου έως τέλη Νοεμβρίου. Αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο και πάρα πολλές φορές ο Δήμος Σαντορίνης είχε πει ότι αυτό θέλουν να κάνουν Σαντορίνη, δηλαδή να παραταθεί και άλλο η τουριστική κίνηση. Πάμε στη Χαλκίδα. Έχουμε αύξηση. Χαλκιδική, με συγχωρείτε, ναι. Αύξηση 8% και έχετε βλέπετε εδώ πέρα έχουμε βάλει με ένα μπουλετάκι 70% προκρατήσεις. Μου έλεγαν ότι μπορεί να έχει αυξηθεί η κίνηση, όμως όλοι έχουν κλείσει τα δωμάτια τους, τα ξενοδοχεία τους, τα καταλήμματα δηλαδή που θα μείνουν από το Νοέμβριο, από το Δεκέμβριο, όπου οι τιμές είναι προφανώς πιο οικονομικές, πιο συμφέρουσες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει μια ζημία στα έσοδα το καλοκαίρι. Θα μας τα πείσει λίγο και ο κύριος Στάσιος, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, έτσι ώστε να μας δώσει και περισσότερα στοιχεία. Πάμε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο. Έχουμε λοιπόν τον Απρίλιο του 2017 αύξηση κατά 5,5% και τον Μάιο αύξηση κατά 6%. Ίδιο πρόβλημα και εδώ με το early booking. Θα το συζητήσετε στην πορεία. Ναι. Στην Κρήτη πάντως, το λέω από την πολύ πρόσφατη εμπειρία μου, εντελώς ακατάλληλο το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Έτσι, δηλαδή, το οποίο βρίσκεται σε μια πρωτοφανή αύξηση αυξήσεων, νομίζω έχει μπει με αφήξεων, έχει μπει στο top 3 πανελλαδικά. Και είναι η ταλαιπωρία, δηλαδή είναι όπως ήταν το αεροδρόμιο του Ελληνικού το 70. Αφού έτσι, έχει γίνει κι άλλο αεροδρόμιο στην Κρήτη. Κλιματισμός, ο κλιματισμός χάλι μαύρο. Τόσες κυβερνήσεις, όσες περνάγαν από εκεί, λέγανε. Μιλάμε απίστευτα πράγματα. Και κόσμο να συνοστίζεται, λαό. Μιλάμε τώρα για καταστάσεις λαχώρης. Χωρίς να θέλουμε να θίξουμε το Πακιστάν. Χρόνια οι κυβερνήσεις λέγανε θα φτιάξουμε. Άσε τώρα. Αεροδρόμιο εκεί. Καλά. Πάμε άλλο. Λοιπόν, στη Ζάκυνθο. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό αυτό το νούμερο. 19,20% είναι η αύξηση και όλα γενικότερα τα επτάνησα είχαν μια αυξητική πορεία φέτος. Θα δούμε όταν θα έχουμε και τα επίσημα στοιχεία για να μπορέσουμε να κάνουμε και τη σύγκριση. Και να πάμε τέλος στην κατακεφαλήν δαπάνη των τουριστών. Εδώ είναι το ζήτημα μας. Εδώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Η μέση δαπάνη έχει μειωθεί αρκετά. Οπότε βλέπουμε εδώ στην Κύπρο 662,6 ευρώ, στην Ελλάδα 522,5 και στην Ισπανία 978 ευρώ. Τα στοιχεία είναι από την Τράπεζα της Ελλάδας. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μαρία Βούσουλα, ευχαριστούμε.